Εικόνα σας τον προσφέρει το συνεργείο αυτοκινήτων Παπαδόπουλος από το 1984 κοντά σας. Σέρβις, ηλεκτρολογικό, διάγνωση, ελαστικά, αρκοντήσιο, παντός τύπου, άμεση εξυπηρέτηση, εμπειρία, υπευθυνότητα. Αχιλλέως 11, Ωραιοκάστρου, στη Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη. 2310-661-057. Συνεργείο αυτοκινήτων Παπαδόπουλος. Προσπάθεια των δύο ομάδων ώστε να μπορέσει να σκοράρει για να φτάσει στη νίκη. Ο Σπυράκης με την μπάλα στην κατοχή του, κάτω δοκάρια για το Μέγα, για να δώσει συνέχεια. Δοκιμάζει αυτή τη βαθιά παλιά. Την μπάλα πέρασε από όλους. Για να δούμε τώρα, εδώ πάνε να παιχτεί το 1-2. Δοκιμάζει ένα σώτα απευθείας, καλό! Και μπάλα στα δίκτυα! Φανταστικό γκολ από τον Αναστασιάδη, ο οποίος κρέμασε εδώ τον Παύλο τον Αμανατίδη και έκανε αυτό το 1-0. Να λοιπόν, η ομάδα του Μέγα στην πρώτη ουσιαστική φάση του αγώνα πετυχεί ένα από τα πιο εκπληκτικά γκολ της φετινής χρονιάς και σίγουρα κάνει μια ιδανική άμυση ενδιαφέρον. Πλάγιο που εκτελείται για το Μέγα. Προσπαθεί εδώ να περάσει μπάλα από όλους, πήγε να κλέψει αλλά έβαλε το σώμα του ο Σίμος. Υπάρχει φάουλ. Αρκετά μεγάλη των δύο ομάδων, αλλά εδώ προσπαθεί η ομάδα του Μέγα να ανακάμψει, να βρει το χαρακτήρα της. Να βρει τις ικανότητες της ώστε να μπορέσει να αλλάξει την παρουσία της που βρίσκεται, όπως είπαμε, χαμηλά στη βαθμολογία για να έχει μια καλύτερη συνέχεια. Ένα γρήγορο γκολ που δίνει δικαίωμα το ντέρμπι να πάρει ιδιαίτερες διαστάσεις στη συνέχεια. Εδώ μια κεφαλιά, εδώ εντυπωσιακά. Ο Σπυράκης βάζει το δεξί χέρι του και διώχνει την μπάλα τελευταία στιγμή, αποφεύγοντας την ισοφάριση σε κόρνερ. Δοκιμάζει βαθιά παλιά, προσπαθεί να περάσει κάποια σέντρα. Ψάχνει να περάσει τώρα στον Ηλιάδη. Ηλιάδης τώρα πιέζεται από τον αντίπαλό του. Ασφιχτικά κοντά του ο Κωσιφίδης. Περνάει τελικά από τα πλάγια. Θα κάνει τη σέντρα. Προλαβαίνει, βάζει τα πόδια του. Ο Χαρλαμπίδης διώχνει. Στην επιστροφή της μπάλας από μακριά δοκιμάζει ένα στούπ. Βλέπει την πορεία ο Σπυράκης. Την αφήνει να καταλήξει out. Τεμπερεκίδης τώρα με την μπάλα. Προσπαθεί να κατεβάσει. Οι κόντρες έρχεται το σούτ από τον Στρατζαλή. Εδώ από κοντά ευκαιρία που πάει να γίνει και χάνει καλή στιγμή ο Παναγιώτου, ο οποίος προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα και να πλασάρει εκεί τον Αμανατίδη, δεν θα μπορέσει να τελειώσει τη φάση. Η μπάλα πέρασε από όλους. Εδώ προσπαθεί να βάλει το σώμα του, θέλει να κάνει το σούτ. Εδώ έχουμε πέναλτι στις καθυστερήσεις, έχουμε πέναλτι σε αυτήν την ανατροπή του Ηλιάδη. Και εδώ η αστραπή μεσαίου έχει την πολύ μεγάλη ευκαιρία να εσωβαρήσει σε μια λάθος κίνηση των γηπεδούχων. Επεκτελέσει. Για να δούμε, μεγάλη αγωνία. Σιάνας εκτελεί το πέναλτι. Παρόλο που έπεσε ο Σπυράκης, θα ισοβαρίσει. 1-1. Καταφέρνει η ομάδα με αυτό το πέναλτι από τα 11 μέτρα. Ο Σιάνας να φέρει την ισοφάριση. Παίρνει και ο Ηλιάδης νωρίτερα. Έτσι, η αστραπή μεσαίου στις καθυστερήσεις καταφέρνει να φέρει τον Παναγιώτη στα ίσα. Όνασε τον προσφέρει το συνεργείο αυτοκινήτων Παπαδόπουλος από το 1984 κοντά σας. Σέρβις, ηλεκτρολογικό, διάγνωση, ελαστικά, αρκοντήσιο, παντός τύπου, άμεση εξυπηρέτηση, εμπειρία, υπευθυνότητα. Αχιλλέως 11, Ωραιοκάστρου, στη Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη. 2310-661-057. Συνεργείο αυτοκινήτων Παπαδόπουλος. Εδώ διώχνει ο Μπάμπης ο Μαρμαρίδης την μπάλα έξω. Προσπαθεί με το σώμα να βγει μπροστά ο Παρασκευόπουλος. Που πατάει την μπάλα. Προωθεί τώρα, για να δούμε. Από τα πλάγια τώρα θέλει να γίνει το σουτ. Θα γίνει το σουτ και η μπάλα φεύγει παράλληλα. Απίστευτη ευκαιρία που χάνει ο Ηλιάδης για να κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Για την άστρα με μεσαίω στην κίνηση πάνω. Δεν θα μπορέσει να την εκμεταλλευτεί. Θα φύγει κάθετα από την εστία του Σπυράκη. Η μπάλα τώρα μπροστά πήγε να βγει. Βάζει τα πόδια του τώρα
Ο Ηλιάδης προηγουμένως. Η βαθιά παλιά που γίνεται. Ψάχνει τον Σιάννα. Σιάννα σουτάρει απευθείας. Θα βάλει το κορμί του στο δεύτερο δοκάρι. Ο Σπυράκης θα μπλοκάρει την μπάλα. Να κάνω την υπέρβαση. Για να δούμε. Βαθιά παλιά από τον έμπειρο παίχτη τώρα εδώ, τον Καρλαμπίδη. Αντεπίδεσε τώρα, για να δούμε. Που βγαίνει δεξιά. Πάει να σουτάρει. Θα γίνει το σουτ εδώ πάνω στη γραμμή. Απίστευτη ευκαιρία που χάνει. Νέο σουτ πάει να γίνει. Προηγουμένως έγινε από τον Ηλιάδη. Τελικά εδώ χάνεται απίστευτη ευκαιρία. Και τώρα μπροστά το. Για να δούμε. Πάει να τσιμπήσει την μπάλα. Και δεν είναι μόνο μαγεία. Αλλά δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί ο Αναστασιάδης. Βλέπετε. Έχει εδώ να κάνει τα βήματα. Πάει ο Αναστασιάδης, αλλά προλαβαίνει πιο γρήγορα. Ο Σίμος γύρισε για τον Αμανατή, τον Παύλο. Και αυτό για τον Αλέξη τον Μαρμαρίδη. Προσπαθεί να βγάλει παλιά. Δοκιμάζει μια βαθιά παλιά. Ψάχνει τον Νεσιάν. Γυρνάει με το κεφάλι. Πάει να κάνει κίνηση. Το σούτ εδώ. Γκολ. 1-2. 1-2 από τον Παρασκευόπουλο. Εδώ γύρισε πολύ ωραία. Μαρμαρίδης εκτελεί το φάουλ. Η κεφαλιά. Γκολ. 1-3. Offside. Πετάχτηκε εδώ ο Σίμος, αλλά δεν μετράει τον γκολ. Ο Σίμος θα σκοράρει, αλλά τον γκολ δεν θα μετρήσει. Υπάρχει offside εδώ που υποδεικνύεται από τον δεύτερο επόπτη, τον Μπακάλι. Για να με θα πάρει θέση τώρα να εκτελεστεί αυτό το corner. Η σέντρα, η έξυπνη, η κεφαλιά. Παραλίγο τον γκολ εδώ. Τελικά πάνω στη γραμμή. Απίστευτη ευκαιρία να τελειώσει το παιχνίδι. Το μεσαίο δεν θα το κάνει. Η μπάλα σχεδόν αναπήδησε πάνω στη γραμμή, κάνοντας σημαντική ευκαιρία με τους επιθετικούς εκεί το μεσαίο να μην μπορούν να νικήσουν τον Σπυράκη. Τώρα ο Σπυράκης θα μπλοκάρει την μπάλα. Χρόνο από ό,τι άκουσα θα. Είναι αλήθεια, είναι γεγονός αυτό που λένε οι ομάδες που πέφτουν ξανά μπορούν να ξανανεύουν, να ανασυνταχτούν, έτσι. Μπορούν. Εδώ τώρα υπάρχει ένα offside που υποδεικνύεται ο Στατζαλής. Γενικά πώς είδε στο παιχνίδι, ότι και οι δύο ομάδες. Τον μέλος του συνδέσμου για τον ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκη, τον Θεόφιλο τον Φωτεινάδη. Ότι ποιο θα κάνει τα λιγότερα ή ποιο θα φανεί πιο ουσιαστικό. Φαίνεται το μεσαίο κατάφερε να βγάλει το χαρακτήρα του, να βρει τα πατήματά του, να γυρίσει το παιχνίδι από το 1-0 σε 1-2. Μαρμαρίδης. Δοκιμάζει βαθιά παλιά. Ο Σιάννα κάνει την κεφαλιά. Πια να γίνει το λάθος. Για να με σουτάρει τώρα εδώ. Η μπάλα τελικά. Out. Εδώ χάνει ευκαιρία να τελειώσει ο Ηλιάδης το παιχνίδι. Φεύγει ο Σιάννα. Να. Έχουμε και αυτήν την αποβολή στο 88. Η μπάλα τελικά στα δίχτυα. 1-3. 1-3 από τον Μαρμαρίδη που τελειώνει τη μεγάλη νίκη της Αστραπή Μεσαίου, που αν και με 10 παίχτες μετά την αποβολή του συμπαίκτου του Σιάννα θα σκοράρει, αφού εκμεταλλεύτηκε τα λάθη τα αμυντικά του Μελισσοχωριού για να πετύχει ένα τρίτο γκολ. 1-3. Το προσφέρει το συνεργείο αυτοκινήτων Παπαδόπουλος από το 1984 κοντά σας. Σέρβις, ηλεκτρολογικό, διάγνωση, ελαστικά, αρκοντήσιο, παντός τύπου, άμεση εξυπηρέτηση, εμπειρία, υπευθυνότητα. Αχιλλέως 11, Ωραιοκάστρο, στη Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη. 2310-661-057. Συνεργείο αυτοκινήτων Παπαδόπουλος.